Τους συνεχάρη για τη στάση τους και τις μετέφερε τη χαρά που αισθανόμαστε όλοι οι Έλληνες για την απελευθέρωσή τους. Γιατί πράγματι μοιραζόμαστε αυτή τη στιγμή τη χαρά των οικογενειών τους, όχι μόνο εμείς στην κυβέρνηση. Να πούμε ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που στήριξαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς ήταν εκεί, πες μας πώς ήταν. Ήταν δύσκολα. Ότι όταν είχε ο Πρωθυπουργός μας αυτή την πολύ δύσκολη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ενώ όλοι δήλωναν ότι δεν βγήκε κάτι από την συζήτηση αυτή, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι έβγαινε πιο αισιόδοξος. Ακριβώς γιατί και αυτή η συνάντηση, όπως και όλες οι άλλες προσπάθειές μας του Υπουργείου Εξωτερικών, από τον Νίκο τον Κοζιά μέχρι τον πρέσβη μας και την πρόξενό μας, συνέτειναν ακριβώς αυτό. Στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών. Και πρέπει να πω ότι ήταν μια προσπάθεια ενωτική που και άλλες πολιτικές δυνάμεις προσπάθησαν να συμβάλλουν με τις διεθνείς επαφές. Τώρα είναι μια νέα στιγμή για τις σχέσεις μας με την άλλη πλευρά. Ξεκινούν νέες προοπτικές για καλή συνεργασία γειτονία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια μέρα χαράς που ανοίγει νέες προοπτικές και τις οποίες θα συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε να τις αξιοποιήσουμε όπως κάναμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Μάλιστα.